Τι ακριβώς έγινε κατά τη δική σας εκδοχή, κύριε Φελόνη? Όχι κατά τη δική μου εκδοχή, κατά την πραγματικότητα. Λοιπόν, σέβομαι το ρεπορτάζ, αλλά δυστυχώς τα όσα γράφονται ή λέγονται δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Πράγματι, οι δύο γραμματείς νομαρχιακών και βέβαια σε καμιά περίπτωση. Όταν λέτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, τι εννοείτε? Δεν συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Τι δεν συνέβη? Αυτά τα όσα αναφέρονται. Λοιπόν, δεν υπήρξε δηλαδή διαπληκτισμός και χτυπήματα? Βεβαίως. Καθόλου τίποτα. Καθόλου τίποτα. Οι δύο γραμματείς ήρθαν πράγματι θέτοντας κάποια θέματα που κατά την άποψή τους έπρεπε να γίνουν αποδεκτά και αφορούσαν είτε τον τρόπο κατανομής των συνέδρων, γιατί γίνεται μια προεκτίμηση πόσοι σύνεδροι κατανέμονται ανανομαρχιακοί. Κύριε Φελόνη, αυτά τα ισοκομματικά του Πασόκ θέλω να σας πω ότι προσωπικά ξέρω, καθόλου δεν με ενδιαφέρουν. Ναι. Με βρίσκουν παγερά διάφορο. Θέλω να έρθω όμως. Επιτρέψτε μου. Θα σας επιτρέψω, αλλά θέλω να έρθω. Ναι, αλλά αν δεν δώσουμε την ικανότητα να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Όχι, όχι. Μπορούν... Το θέμα είναι αν υπήρξε διαπληκτισμός και χειροδικία. Όχι. Δεν υπήρξε τίποτα. Υπήρξε διαφωνία για τον τρόπο κατανομής. Εξηγήσαμε. Επέμεναν στις απόψεις τους. Επισημάναμε. Κύριε Φελόνη, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο δεν συνηθίζω να λέω και δεν σας ξέρω. Σας τιμώ. Ένα λεπτό θέλω να με ακούσετε. Σας τιμώ για αυτό που έχετε κάνει, αλλά θα σας πω ότι λυπούμε πάρα πολύ να λέτε ψέματα. Γιατί κύριε Φελόνη, και αναλαμβάνω το βάρος των λεγόμενων μου, αυτή τη στιγμή λέτε ψέματα. Και είναι πολύ βαρύ. Ένα λεπτό. Δεν ολοκλήρωσα. Και επειδή είναι βαριά κατηγορία να σας πει κάποιος ότι λέτε ψέματα, ακούστε το ολόκληρο. Θα σας παρακαλέσω να με εγκαλέσετε στη δικαιοσύνη που σας αποκαλώ ψεύτη. Γιατί το επεισόδιο έγινε, οι μπουνιές έπεσαν και για να το ολοκληρώσω και να πω ό,τι έχω να πω, θέλω να σας πω την επιβεβαίωση από το επεισόδιο την είχα από κορυφαία στελέχη του Πασόκ, που αν με προκαλέσετε θα πω και τα ονόματά τους. Κύριε Βαγγελάτο, και θα ήθελα να με προκαλέσετε. Σας προκαλώ να με προκαλέσετε. Σας προκαλώ βεβαίως. Ωραία. Θα σας πω. Επειδή η συζήτηση. Τον κύριο Κουκουλόπουλο εννοώ λοιπόν. Ακούστε με λοιπόν. Για να μιλάμε με ονόματα και διευθύνσεις. Η συζήτηση έγινε παρουσία και του κυρίου Κουκουλόπουλου και του κυρίου Σουλαδάκη. Δεν υπήρξε ούτε ξυλοδαρμός, ούτε καρέκλες, ούτε κείμενα. Με προσέχετε, ούτε κείμενα. Έγινε διάλογος δηλαδή μεταξύ σας. Υπήρξε διάλογος έντονος με διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν υπήρξαν ούτε καρέκλες, ούτε κείμενα. Κινήθηκαν εναντίον σας? Όχι βέβαια. Πέσαν μπουνιές? Όχι βέβαια. Θέλετε να το πάω παρακάτω? Τα γυαλιά σας. Ένα λεπτό, όχι, θα σας τα πω εγώ όλα, γιατί είναι κρίμα, να μην μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Τα γυαλιά σας έμειναν στο πρόσωπό σας ή κάποια στιγμή έφυγαν από αυτό? Τα γυαλιά μου. Ναι. Βεβαίως έμειναν στο πρόσωπό μου. Μάλιστα, καλώς. Βεβαίως έμειναν στο πρόσωπό μου. Κύριε Φελόνη, δεν έχει σημασία, γιατί δεν έχω κάτι μαζί σας και δεν θέλω να αντιδικήσω. Αλλά όταν το ρεπορτάζ διαψεύδεται και διαψεύδεται ενώ είναι ακριβέστατο, είναι και κρίμα. Εγώ σας είπα και ονόματα. Άρα έγινε ένας πολιτισμένος διάλογος, κύριε Φελόνη. Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να λέω ψέματα. Εγώ σας προκάλεσα. Η πορεία μου και η διαδρομή μου είναι ξεκάθαρη. Σας λέω ότι υπήρξε μία έντονη αντιπαράθεση απόψεων, δεν υπήρξε. Όχι, πριν μας είπατε ότι έγινε διάλογος και αντιλάχισαν επιχειρήματα. Όχι, ούτε τσαμπουκάδες. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση απόψεων για τα θέματα που αφορούν την εκλογή συνέδρων. Μπήκαν μέσα στην άλλη. Ήρθαν από τα διπλανά. Κύριε Φελόνη, ήρθαν από τα διπλανά γραφεία να σας χωρίσουν, ναι ή όχι? Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι, βέβαια. Ήμασταν μέσα στο γραφείο του κυρίου Κουκουλόπουλου με κλειστή την πόρτα. Δεν υπήρξε κανένας άλλος. Τι να σας πω. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα. Το σημαντικό πάντως είναι να φτάσετε ήρεμα μέχρι το συνέδριο. Ακούστε με, κύριε Βαγγελάτο, επειδή εγώ σας σέβομαι. Λυπάμαι αν μεταφέρθηκε οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να μεταφέρονται πράγματα τα οποία δεν έγιναν και να τα επικαλείστε ως αλήθεια και να μου λέτε ότι με προκαλείτε και με εγκαλείτε. Σας λέω τι ακριβώς συνέβη. Εγώ σας είπα, λέω ότι το επεισόδιο έγινε, ότι πέσανε μπουνιές και σας προκαλώ γι' αυτό, αν θέλετε, μέχρι και η δικαιοσύνη να φτάσει. Σας ευχαριστώ. Όπως επίσης και δεν υπήρξαν χαρτιά και ανακοινώσεις. Ούτε καν αναφορά σε ονόματα. Σε ονόματα τρίτων. Κανένα όνομα. Κανένα όνομα. Εννοείται τον κύριο Παναγιωτακόπουλο και τον κύριο Καρχημάκη. Βεβαίως. Για κανένα όνομα δεν έγινε αναφορά. Ωραία. Οι παρόντες που προφανώς μπορεί να έδωσαν οποιαδήποτε πληροφόρηση, πιστεύω επειδή είναι σύντροφοι με μεγάλη πορεία και ιστορία στο κίνημα, μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν. Αν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά σε όνομα.